κύριε Κασάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Το διακύβευμα, το ζητούμενο από αυτή την αναμέτρηση, σύμφωνα με την οπτική γωνία τη δική σας, την οπτική γωνία του ΕΠΑΜ. Αν υπάρχει διακύβευμα, αν υπάρχει ζητούμενο και αν έχει έρθει στο προσκήνιο αυτό το ζητούμενο μέχρι τώρα. Νομίζω ότι την πρωτοβουλία που πήρε ο κύριος Τσίπρας μας και οι δανειστές, πήραν την πρωτοβουλία για τις εκλογές. Την πήραν πρώτα και κύρια για να μπορέσει να εξαφανιστεί αυτό το εντυπωσιακό όχι της 5ης Ιουλίου, του δημοψήφισματος του 5ης Ιουλίου. Πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί μια μεγάλη κοινοβουλική πλειοψηφία που μπορεί να είναι πολυκομματική, αλλά δεν έχει καμία σημασία να είναι μια μεγάλη κοινοβουλική πλειοψηφία μπετοναρισμένη στα μνημόνια, με νοπή εντολή, ώστε να μην μπορεί κανείς να πει ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει την εφαρμογή των μνημονίων όπως αυτά έχουν ψηφιστεί και τα έχουν αποδεχτεί τα κόμματα του μνημονίου μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι η επιδίωξη από τη μια μεριά. Αυτή μάλιστα η πλειοψηφία θα πρέπει να είναι τόσο μπετοναρισμένη και τόσο μεγάλη, 200, 220, 250 αν μπορούν να το καταφέρουν μέσα στη Βουλή, ώστε η κυβέρνηση που θα προκύψει, που είναι σίγουρα θα είναι πολύ κομματική, να εφαρμόσει με δικτατορικές εξουσίες τις συμφωνίες αυτές, διότι διαφορετικά δεν εφαρμόζονται. Γιατί βεβαίως πρόκειται για σφαγείο. Από την άλλη μεριά, το πράγμα είναι θολό. Δηλαδή, τι θα είναι εκείνο που θα μπορέσει να φρενάρει στην επόμενη Βουλή αυτές τις συμφωνίες στην εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και από την άλλη να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να ανατραπεί αυτό το καθεστώς των μνημονίων και της κατοχής, όπως λέτε. Βάλτε μια τελεία, κύριε Κασάκη, γιατί ακόμα και στην ιδιαίτερη περίπτωση όπου διαμορφώνεται εκείνο το πλαίσιο που θα οδηγήσει στην ανατροπή αυτού του καθεστώτος μνημονίου, το ερώτημα που θέτει ο κοινός νους, ο μέσος άνθρωπος, ο άνθρωπος του μόχθου, της διπλανής πόρτας, είναι ότι όλα αυτά καλά. Αλλά πώς θα γίνει η ανατροπή και πώς θα είναι και με τι θα συνοδευτεί μια τέτοια ενδεχόμενη ανατροπή. Γιατί καλά μου λες ανατρέπεις το μνημόνιο, καλά μου λες και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι καταστροφικά τα μνημόνια για τον Έλληνα, την Ελλάδα, αλλά την ίδια ώρα η αντιπρόταση μήπως είναι πιο καταστροφική. Όχι, κάθε άλλο. Αυτό που ξέρουμε και που ξέρουμε πολύ καλά, διότι η αντιπρόταση δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από το πουθενά, όπως είναι για παράδειγμα το ευρώ και η ευρωζώνη. Πατάει σε μια εμπειρία περίπου 2 αιώνων. Ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε. Είναι μια τεράστια εμπειρία. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η πιο αξιόπιστη μελέτη που υπάρχει από την Oxford Economics έχει εξετάσει την εμπειρία πάνω από 70 χωρών που έχουν πάει, έχουν αλλάξει ριζικά το νόμισμά τους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ξέρουμε ότι μόνο από αυτές, μόνο 5 πήγαν χειρότερα. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στην αλλαγή νομίσματος, αλλά στο γεγονός ότι είχαν πόλεμο. Ότι ξέσπασε πόλεμος και είχαν εμπλακεί σε πόλεμο. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν τι πρέπει να γίνει. Το γεγονός ότι τρομοκρατείται ο Έλληνας και μόνο αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το μέσο πολίτη, διότι ποιος το τρομοκρατεί. Αυτός που του έλεγε από το 2010 ότι είναι μονόδρομος στα μνημόνια, αυτός που του έλεγε και παλιότερα ότι με το ευρώ θα βρει οικονομική σταθερότητα και ευμάρεια. Τέτοια πράγματα δεν είδαμε στη χώρα και βεβαίως σήμερα ζούμε τη χειρότερη κρίση που έχει περάσει η ελληνική οικονομία από την ίδρυσή του ουσιαστικά. Κύριε Κασάκη, να το βάλουμε επί της ουσίας. Η ανατροπή και το άκυρο στο μνημόνιο συνεπάγεται επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Εγώ θα το βαφτίσω δραχμή, ας το βαφτίσει οποιοδήποτε άλλος όπως θέλει. Η δραχμή όμως συνεπάγεται ότι για άγνωστο χρονικό ορίζοντα, σε τούτη τη χώρα θα έχουμε απίστευτο πληθωρισμό, σοβαρότητα προβλήματα σε ελλείψεις πρώτων υλών και φαρμάκων, όπως λέει η άλλη πλευρά. Δεν θα υπάρχουν ακόμα και το γάλα του παιδιού μας, γιατί είναι διάλλη πλευρά, ότι δεν θα υπάρχει. Και μάλιστα αυτό ακριβώς το σκηνικό είναι που επέβαλε στον κύριο Τσίπρα να κάνει στροφή 180 μοιρών ή δεν ξέρω πόσων μοιρών. Τι απαντάει ο κ. Καζάκης σε αυτό το επιχείρημα που έχει βάση? Το πρώτο πράγμα καταρχάς θα πρέπει να μας δείξουν μια συγκεκριμένη μελέτη που να λέει αυτά τα πράγματα πολύ συγκεκριμένη από αρμόδιους φορείς που είναι το Γενικό Λογιστή του Κράτου.
και φορείς που πραγματικά μπορούν να κάνουν μια διακτήμηση. Υπήρχε διακτήμηση? Όχι. Το μόνο που υπάρχει είναι προπαγάνδα. Δεύτερον, γιατί θα πρέπει να περάσουμε σε μια διαδικασία με πληθωρισμούς και υποτιμήσεις? Η Ελλάδα έχει εμπειρία από τέτοια δραστηριότητα. Από μια τέτοια μετάβαση. Έγινε το 1932 με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η Ελλάδα ήταν πολύ χειρότερα τότε. Γιατί είχε βγει από 10 χρόνια πολέμων, είχε 5 εκατομμύρια πληθυσμός και της φορτώθηκε 1.200.000 πρόσφυγες. Καταστράφηκε κυριολεκτικά από το χρυσό κανόνα, γιατί τότε έπρεπε να συντηρεί τη χρυσή δραχμή και έπρεπε να μεταβεί σε μια καινούργια δραχμή μεταθρέψιμη, όπως λέγονταν τότε, για να μπορέσει να βάλει. Τι έκανε ο Βενιζέλος μετά, βεβαίως, αφού εξάντησε κάθε περιθώριο και ιδιωτικοποίησε τα πάντα, όπως ζητούσαν βέβαια οι δανειστές? Προχώρησε σε μονομερή διαγραφή του χρέους, δηλαδή μάλλον σε αναστολή, σε πάυση πληρωμών προς το εξωτερικό, και βέβαια τότε, εκείνη την εποχή, δεν χρωστούσαμε μόνο στους Εγγλέζους και στους Γάλλους, αλλά και στην κοινωνία των εθνών. Δηλαδή στον πιο ισχυρό διεθνή οργανισμό που εξέφραζε, υποτίθεται τότε, τη διεθνή κοινότητα. Έτσι λοιπόν ο Βενιζέλος είπε: χρεοστάσιο, σταματάω να πληρώνω το χρέος ολοκληρωτικά, εφαρμόζω πολιτική απαγόρευσης των εισαγωγών στη χώρα. Γιατί δεν είχε χρυσό να πληρώσει τις εισαγωγές και τις υποχρεώσεις, ότι το πληρώναν με χρυσό και όχι απλά με συνάλλαγμα. Και προχώρησε σε μια, φτώχευσε μάλλον 4 τράπεζες συστημικές την εποχή εκείνη και προχώρησε σε ανοικοδόμηση της χώρας. Ναι, αλλά αυτό, ούτε καταστρόφιζε τίποτα. Αυτό όμως συνοδεύτηκε από πολιτική κρίση, από σημαντικότατη υστέρηση στο βιωτικό επίπεδο και βεβαίως, όπως είπατε κι εσείς, βεβαίως, γιατί για να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη χρειάστηκε μια πορεία μέσα από δυσκολίες και βεβαίως η Ελλάδα του τότε δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα του σήμερα. Βέβαια, ήταν πολύ χειρότερα. Ήταν πολύ χειρότερα. Σε 6 μήνες απέκτησαν κοινωνική ασφάλιση. Δεν είχαν κοινωνική ασφάλιση. Σε 6 μήνες, τον Αύγουστο του 1932, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως λέγονταν τότε, με πρόεδρο τον Παναγιώτη Καναλόπουλο. Και άρχισαν για πρώτη φορά οι Έλληνες εργατοϊπάλληλοι να εισπράττουν σύνταξη. Σε 3 μήνες μέσα από το χρεοστάσιο, 200% πληθωρισμός που ήταν πριν με τη χρυσή δραχμή, δηλαδή το σκληρό νόμισμα. Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, κύριε Γαζάκη, αυτή την ταλαιπωρία που είναι να περάσω, για πόσο χρόνο, εάν υιοθετήσει η ελληνική κοινωνία τα προτινόμενα, σε πόσο χρόνο θα περάσω αυτόν τον κάβο, εσείς δεν του λέγατε? Λοιπόν, καταρχάς, ο κάβος που λέμε, η μετάβαση στο νόμισμα είναι 6 με 8 μήνες. 6 με 8 μήνες. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι μελέτες, όλη η βιβλιογραφία που υπάρχει. Και αυτός δεν είναι κάβος, δεν είναι πρόβλημα. Διότι η ελληνική οικονομία διαθέτει τα συναλλαγματικά αποθέματα εκείνα για να μπορέσει να κάνει τις ανελαστικές αγορές από το εξωτερικό. Για μισό λεπτό, εγώ ξέρω ότι πριν υπογράψει ο Τσίπρας είχαμε 77 εκατομμύρια ευρώ μόλις σε αποθεματικό. Όχι. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες διαθέτουν στα χαρτοφυλάκια τους ρευστοποιήσιμους τίτλους πάνω από 72 δις. Αυτοί οι τίτλοι είναι δεσμευμένοι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να πληρωθούν τα χρέη τους. Αλλά αν φύγουμε από το ευρώ, δεν έχουμε καμιά υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα τα 72 δις που υπάρχουν σε ρευστοποιήσιμους τίτλους, όπως είναι για παράδειγμα ομόλογα, όπως είναι αμοιβαία κεφάλαια, μπορούν να ρευστοποιηθούν προς όφελος της οικονομίας. Προς όφελος δηλαδή της ελληνικής οικονομίας. Και έτσι να αγοράσουμε τα ανελαστικά, τις ανελαστικές αγορές που πρέπει να κάνει η ελληνική οικονομία προκειμένου να συνεχίσει να πορεύεται. Μα αφού υπάρχει χρήμα, κύριε Καζάκη, γιατί φτάσαμε στο capital control και το κλείσιμο των τραπεζών? Γιατί πρέπει να κουρευτούν οι καταθέσεις και πρέπει να γίνει αυτό που απαιτούν οι δανειστές. Γι' αυτό πήγαμε στο capital control. Δηλαδή με την πηγεμό στο εθνικό νόμισμα δεν κουρεύονται εμέσως ή αμέσως οι καταθέσεις και μέσα από τον πληθωρισμό που θα είναι τεράστιες? Γιατί να υπάρχει πληθωρισμός? Ο πληθωρισμός γεννιέται κάτω από 2 συνθήκες. Πρώτον, λόγω της τρομακτικής ανόδου του εξωτερικού ελλείμματος ή λόγω μονοπωλίων και τραστ στην οικονομία. Μα το εξωτερικό έλλειμμα θα περιοριστεί δραστικά, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που όπως έκανε ο Βενιζέλος, με εξαίρεση τις ανελαστικές αγορές, δηλαδή προμήθειες, καύσιμα και βιομηχανικά υλικά, και τα μονοπόλια και τα τράστα θα τσακίσουμε, όχι θα
θα τα αφήσουμε. Θα τα τσακίσουμε από την πρώτη μέρα. Και το οφείλουμε να το κάνουμε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια τα επιτρέπουν. Μάλλον το καταλαβαίνω γιατί το επιτρέπουν, γιατί έχουν εξαγοραστεί από αυτά τα τραστ. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σύμφωνα με την Eurostat, μέσα στο ευρώ, το μέσο επίπεδο τιμών στην ελληνική οικονομία είναι 40% πιο ψηλά από, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εάν φύγουμε, γιατί να κρατιέται αυτό το επίπεδο τιμών και να μην πέσει? Κύριε Καζάκη, υπάρχει άλλη προσέγγιση που λέει ότι σε περίπτωση πηγαιμού στην δραχμή, και θέλω να τα πούμε όλα, να είμαστε όσο δυνατόν πιο κατατοπιστικοί, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, τουλάχιστον ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα εκτιναχθεί στο 25%. Και είναι προσέγγιση όχι δική μου, αφαίρετη. Είναι προσέγγιση οικονομολόγων, συναδέλφων σας και ανθρώπων οι οποίοι επίσης ασχολούνται με την οικονομία. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν έχουμε 100 ευρώ στην τράπεζα, θα γίνουν 75. Αν παίρνουμε μισθό 1000 ευρώ, θα αγοράζουμε προϊόντα αξίας 750 ευρώ. Διατείνεται η άλλη πλευρά και αυτή μέσα από επιχειρήματα. Δεν ξέρω πόσο τεκμηριώνει. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, κύριε, δεν χρειάζεται να πέφτει ο μισθός. Γιατί υπάρχει αυτόματα την αριθμητική αναπροσαρμογή. Ακόμη και αν εφαρμοστεί, αν υπάρξει φαινόμενο πληθωρισμού, αντιμετωπίζεται με αυτόματα την αριθμητική αναπροσαρμογή στο λαϊκό εισόδημα. Όταν εφαρμόστηκε το 1982 η αυτόματη μαθημική αναπροσαρμογή, έριξε τον πληθωρισμό από το 25 στο 14. Για όσο κράτησε, γιατί κράτησε μέχρι το 1984, από το 82 στο 84. Μέσα σε αυτά τα χρόνια τον έριξε από το 25 στο 14. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μπορούν να προστατευτεί το ελληνικό το εισόδημα, ακόμη και στην ακραία περίπτωση να υπάρχει. Με τα λίγα οικονομικά που γνωρίζω. Βασική προϋπόθεση για να εκδώσει μια χώρα νόμισμα θα πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά, γιατί με τα οικονομικά έχω μια προσέγγιση οριακή, το προνόμιο του εκδοτικού νομίσματος. Κάνω λάθος? Ναι, βεβαίως. Πρέπει να υπάρχει στο κράτος. Και ποιος θα μας διασφαλίσει ότι μπορεί να σου δώσει, να διαμορφωθούν οι παράγοντες εκείνοι, ώστε να αποκτήσεις το δικαίωμα μέσω της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας να εκδώσει νόμισμα? Αυτό είναι πράξη κυριαρχίας του κράτους. Το κράτος αποφασίζει και δημιουργεί το συγκεκριμένο νόμισμα. Το αν αυτό το νόμισμα είναι ισχυρό έχει να κάνει με το τι κάλυμα έχει. Το κάλυμα λοιπόν, υπάρχουν δύο μορφές καλύματος. Ή να το φορτώσεις με χρυσό ή χρέος, αυτό το κάναμε χρόνια και απέτυχε, ή με τη δουλειά του Έλληνα, με τη δημιουργικότητα, με την καινοτομία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν χρησιμοποιήσω αυτό το νόμισμα να χρηματοδοτήσω τη δουλειά του κόσμου, δηλαδή να βρει δουλειά όλος ο κόσμος, να ενισχύσω την επιχειρηματικότητα του Έλληνα και όλα αυτά, το νόμισμα αυτό θα γίνει βράχος, πολύ ισχυρό. Μου λέτε θα γίνει. Εγώ ιστορικά και από τα λίγα που έχω προσεγγίσει, γνωρίζω ότι σε πρώτο χρόνο όποιο νόμισμα και να είναι αυτό θα είναι πληθωριστικό. Θα έχει μοναδικό προορισμό, θα έχει μοναδικό προορισμό τους δείκτες πληθωρισμού. Δεν έχει παγκόσμια υπάρξει. Και να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Και βεβαίως αυτό το νόμισμα που θα έχει με βεβαιότητα πληθωρισμό και θα καθορίζεται από τον ισχυρότητα πληθωρισμό, την ίδια στιγμή θα είναι ένα νόμισμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ασφαλές για να γίνονται συναλλαγές. Συναλλαγές με το εξωτερικό. Άρα μου λέτε ότι αυτή η χώρα θα πρέπει να αρχίσει να υιοθετεί και να κυκλοφορεί την ιδέα ότι για άγνωστο χρονικό διάστημα θα υστερηθεί προϊόντων που είναι εισαγόμενα. Όχι, καταρχά δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Μάλιστα. Μα γι' αυτό ρωτάω, δεν τα λέω. Κύριε Καζάκη, ερώτηση καταθέτω και τα έχετε ακούσει κι εσείς. Γι' αυτό σας τα βάζω. Ναι. Δεν τα χρεώνω σε εσάς. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα επιχειρήματα που αναφέρετε δεν ισχύει. Στην οικονομική ιστορία δεν ισχύει. Παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν το χρυσό δολάριο. Μετά το 1933 βάλανε το χάρτινο δολάριο. Ο πληθωρισμός έπεσε κατακόρυφα με την εισαγωγή. Όταν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1944 στην Ελλάδα ήρθε με την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944. Σωστά. Η Ελλάδα τότε ήταν καταστραμμένη όσο δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Το ξέρουμε αυτό. Πέστε μου λοιπόν πώς γίνεται μέσα σε ένα μήνα, τον Νοέμβριο του 1944, να εισαχθεί η νέα δραχμή. Η νέα δραχμή εισάχθηκε για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από την πληθωριστική δραχμή της κατοχής, των δισεκατομμυρίων για να πάρεις μια φέτα ψωμί. Και έλεγε ο Ξενοφώνας Ζολώτας, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, γιατί η νομισματική μεταδίδυμηση ήταν των υπουργών του ΕΑΜ της Εθνικής Κυβέρνησης, που ήταν ο Σβόλος και ο Αγγελόπουλος. Και ο Ξενοφώνας Ζολώτας λοιπόν έλεγε ότι σε 4 μήνες θα έχει απογειωθεί η ελληνική οικονομία.
Αλλά δυστυχώς η έκθεση υπάρχει, μπορεί να τη βρει κανείς εύκολα. Δυστυχώς όμως μας πρόξαν τα Δεκεμβριανά και μετά, στον Εμφύλιο. Γι' αυτό δεν έγινε αυτή η σταθεροποίηση ποτέ. Άρα μου λέτε λοιπόν, όμως ότι την ίδια ώρα οι παράγοντες οικονομικοί ισχυροί και το κεφάλαιο τόσο εντός όσο και εκτός των τυχών, κανείς δεν εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο και κάθε μέσο ώστε σε αυτή τη χώρα να διατηρηθεί η αστάθεια, και βεβαίως μέρος αυτής της αστάθειας δεν ξέρουμε αν είναι να τεθεί σε κίνδυνο το πολίτευμα, αλλά ακόμα και η εθνική κυριαρχία, κάτι το οποίο πολύ επικαλεί. Εάν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να μπορέσει να σου φέρει προβλήματα σε μια διαδικασία μετάβασης είναι να στείλουν οι Γερμανοί στρατό. Καλά, σου στείλουν και ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, λένε κάποιοι άλλοι. Όχι, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Δεν αποτελεί πρόβλημα για μια οικονομία, όπως δεν αποτελούσε πρόβλημα για την οικονομία της Ελλάδας αυτό που έγινε στα Ίμια. Αποτελούσε όμως πρόβλημα κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη στιγμή που είχαμε σημίτιδες και πάγκαλους οι οποίοι λέγανε το παλιόπανο και δεχτήκανε μορατόριουμ για την περιοχή. Λοιπόν, το πρόβλημα για τη μια οικονομία είναι μόνο ο πόλεμος. Όχι το πολεμικό επεισόδιο, ο πόλεμος. Πιστεύετε πραγματικά ότι υπάρχει χώρα αυτή τη στιγμή που μπορεί να απειλήσει άμεσα με πόλεμο την Ελλάδα? Δεν υπάρχει τέτοια χώρα, και όσο να προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι Τούρκοι θα μας πέσουν, ότι θα κατέβουν οι Ελοχήμ και οι Νεφελήμ από το Άλφα του Κεντάβρου να μας απαγάγουν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και επιπλέον θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον αυτή τη φορά, ότι οι Έλληνες είναι ενωμένοι, καταλαβαίνουν, δεν είναι αριστερή δεξή να πάνε να σφαχτούμε όπως στον Εμφύλιο το 45-49. Να επιστρέψουμε στα αμιγώς οικονομικά και να ρωτήσω αν εσείς ιστορικά έχετε εικόνα που να διαφέρει από αυτό το οποίο κάποιοι υποστηρίζουν, ότι δηλαδή επιχείρηση επιστροφής σε εθνικό νόμισμα σημαίνει επαναφορά και συντήρηση της διαφοράς στα ύψη φοροδιαφυγή, σπατάλες και βεβαίως ένας δημόσιος τομέας και ένας απίστευτος κρατισμός, ο οποίος θα είναι αναποτελεσματικός σε συνδυασμό βεβαίως με μια κοινωνία που θα πορεύεται εν μέσω πληθωρισμού, ο οποίος θα καλπάζει. Θυμίζω Αργεντινή, εγώ. Ναι, με μια διαφορά, ότι όλα αυτά τα είδαμε στην Αργεντινή για παράδειγμα πριν καταρρεύσει. Δηλαδή με τις πολιτικές του δεν ήταν. Όλα αυτά τα είδαμε στην Ελλάδα να εξελίσσονται κυρίως με το ευρώ. Να σας πω μόνο κάτι πολύ απλό, ένα απλό στοιχείο, μπορείτε εύκολα να το βρείτε. Μέχρι το ευρώ, το ελληνικό δημόσιο βεβαίωνε και εισέπρατε το 99% των εσόδων του. Μπαίνοντας στο ευρώ, βεβαίωνε και εισέπρατε από το 70% πέφτοντας στο 50% των εσόδων του. Αυτό τι υποδηλώνει? Τρομακτική διαφθορά, διαπλοκή, φοροδιαφυγή φυσικά, γιατί δεν μπορεί να βεβαιώνεις μόνο το 56%, να εισπράττεις μόνο το 56% των βεβαιωμένων εσόδων σου. Τι γινόταν με την παλιά δραχμή και μπορούσαν να εισπράττουν το 99% των βεβαιωμένων εσόδων, ενώ τώρα δεν μπορούν να εισπράξουν, όχι τώρα μέσα στην κρίση, αλλά ακόμη και τώρα μπορούν να εισπράξουν μόνο το 56%. Αυτό είναι ένας δείκτης στο τι διαπλοκή γίνεται. Από την άλλη μεριά, όλα αυτά που λέτε είναι πολιτικές επιλογές. Mm-hmm. Πολιτικές επιλογές δεν έχουν να κάνουν με το εθνικό νόμισμα, έχουν να κάνουν με το τι κράτος έχεις, με ποιους κυβερνάνε, ποιος κυβερνάει δηλαδή αυτή τη χώρα, με ποιο τρόπο υπερπιανού κυβερνάνε. Εάν λοιπόν έχουμε μια μετάβαση, η οποία κυβερνάνε οι ίδιοι αυτοί που μας κυβερνούσαν, καταλαβαίνετε ότι ακόμη και με το εθνικό νόμισμα τα ίδια θα είμαστε και χειρότερα. Άρα, το εθνικό νόμισμα είναι μια αφετηρία. Ηθικό δίδαγμα έξω από Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρώ, οπότε και έξοδος αυτομάτως από οτιδήποτε παραπέμπει σε διεθνή νομισματικά ταμεία, Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες, μνημόνια και δανειακή σύμβαση με ό,τι εκπορεύεται αυτό, και με συνεπακόλουθο κρατικοποίηση, αν δεν κάνω λάθος, των συστημικών τραπεζών. Και... όχι απλή κρατικοποίηση, εδώ θέλει μια προσοχή. Γιατί αυτές οι τράπεζες δεν μας κάνουν. Θέλουμε άλλες τράπεζες. Το πρόβλημά μας δεν είναι να τις κρατικοποιήσουμε και να φορτωθούμε τις τεράστιες ζημίες που έχουν συσσωρεύσει ή, αν θέλετε, προσπαθούν να μας φορτώσουν οι τραπεζίτες. Πρέπει να μπουν οι εισαγγελείς και καθαριστές στις τράπεζες, να τις κάνουν φύλο φτερό, να κληθούν αυτοί που έφαγαν τα λεφτά των καταθετών και το τεράστιο πάρτι που έγινε με τις τράπεζες, να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, να διαγραφούν τα ιδιωτικά χρέη σε αυτούς που δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν και να προχωρήσουμε σε νέο τραπεζικό σύστημα εκ του
του μηδενός. Αυτό σας θυμίζω, το έκαναν οι Αμερικανοί. Όταν η Lehman Brothers γκρεμίστηκε, τι κάνανε, τους δώσανε λεφτά? Όχι. Μπήκαν μέσα οι ομοσπονδιακές αρχές, την κάνανε φίλο φτερό τη Lehman Brothers, και αφού ανακάλυψαν πού πήγε το τελευταίο δολάριο από τη Lehman Brothers, κάλεσαν τους διευθυντές και τους είπαν: ελάτε εδώ, πείτε μας γιατί τη χρεοκοπήσατε και πώς τη χρεοκοπήσατε. Κύριε Καζάκη, μου φέρετε για παράδειγμα μια άλλη χώρα πέραν του Ατλαντικού. Εγώ να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, χωρίς να διαφωνώ με τα λεγόμενά σας. Ότι εμείς οι έξυπνοι, οι κάτοικοι της νοτιοδυτικής Ελλάδας, είχαμε μια συνεταιριστική τράπεζα, την Αχαϊκή Συνεταιριστική, η οποία μαδίθηκε κυριολεκτικά. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ακόμα την κάνουν φιλοφτερό, υποτίθεται. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ θα ήθελα να στερνιστώ αυτά που μου λέτε με παράδειγμα την Αμερική, αλλά έχω παράδειγμα στη γειτονιά μου, την συνεταιριστική Αχαϊκή, για την οποία ακόμα δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Όπως και για την αγροτική, όπως και για το τακυδρομικό ταμιευτήριο, που έχουν ανακαλύψει ατασταλίες δισεκατομμυρίων. Αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε αυτόν τον τύπο διακυβέρνησης, αυτό το καθεστώς, αυτά τα κόμματα που κυβερνάνε. Εάν δεν γλιτώσουμε από αυτή τη συμμορία που μας κυβερνάει, στο διηνεκές δηλαδή, δεν πρόκειται να δούμε θεοπρόσωπο. Αυτό είναι δεδομένο. Και δυστυχώς το λέω, έχουμε πολυκομματικού τύπου συμμορία. Δηλαδή έχουμε διαφορετικά κόμματα που όμως τελικά υπακούν στο ίδιο αφέντη. Να έρθουμε στο σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, σας δεχόμαστε στην Πάτρα. Σας υποδεχόμαστε στην Πάτρα. Εδώ, στο πλαίσιο, να το πω έτσι, προεκλογικού λόγου και εκστρατείας, θα είσαστε πού και πώς και τι θα προσεγγίσουμε. Κοιτάξτε, Άνετα, το βράδυ θα είναι η ομιλία στην πλατεία Γεωργίου στις 8 η ώρα. Αλλά όπως ξέρετε, σε εμάς η ομιλία δεν είναι μια απλή ομιλία, το γνωστό αυτό το πολιτικάντικο. Mm-hmm. Ρίνουμε ένα δεκάρικο και φεύγουμε. Είναι μια συζήτηση με τον κόσμο. Τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Είναι λίγο πολύ αυτό που συζητήσαμε στο σύντομο χρονικό διάστημα τώρα που είχαμε μαζί, αλλά εκεί θα έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε περισσότερο με ποιο τρόπο μπορεί ο κόσμος να γλιτώσει από τα δεσμάτων. Μάλιστα. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα σας δούμε και το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.